Κάπα μεσημεράκι, παπάκι.gmail.com. Στέλνετε προσωπική ιστορία με παραπάνω πληροφορίες. Οπωσδήποτε το κινητό στο τηλέφωνο. Μια τελευταία φωτογραφία του Στέλιου με τη Δανάη Μπάρκα. Έχει πάρα πολλές. Και μπορεί να σας πάρουμε τηλέφωνο και να βγείτε και να μην σας βοηθήσουμε καθόλου. Στέλιο. Ναι. Κομμένα. Γιατί? Δεν θέλω. Σε ξέρω πιο πολύ καιρό. Ναι. Θέλω να τις πεις κομμένα αυτά. Τον κόβω εγώ τον έρωτα. Εγώ εδώ, στείλε μου μήνυμα και θα σου πω εγώ. Στείλε, Στέλιο. Μέχρι να στείλει, το θέμα είναι σοβαρό. Δώστε βάση. Μας έχει καταλάβει ο κόσμος. Σου λέει, αυτοί τώρα μπορούν να κάνουν τα δικά. Δώστε βάση. Μ' αρέσει ο Μανώλης. Ο Μανώλης. Αλλά μ' αρέσει και ο ξάδερφός του. Μπράβο. Μπράβο σε ποιον? Του Μανώλη. Έχω ακούσει από κάτι φίλες. Άκου τώρα, έκανες έτσι. Ότι ο ξάδερφος κάνει πολύ καλό μεσημεράκι. Αλλά για το Μανώλη έχω συναισθήματα. Τι να κάνω? Τώρα είναι το ζώο. Συγγνώμη, εμείς λέμε αυτά και από κάτω γράφει όλοι μαζί μπορούμε, ρε Αγγελική. Όλοι μαζί μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι ωραίο. Πιστεύουν ότι τα στέλνουν μηνύματα για τον ξέρφο του Μανώλη. Μην μπερδευτεί ο κόσμος. Δεν πειράζει. Άστο, άστο, έκανα πλάκα. Άστο, ρε παιδί μου, για να δει κάποιος. Μπορεί να θέλει και τώρα. Εδώ πέρα, κοπέλα, ας μην ασχοληθεί με αυτά. Στείλει το όλοι μαζί μπορούμε να πα και βοηθήσει έναν τρίτο άνθρωπο. Αυτή δεν μπορεί να βοηθηθεί. Μα μας λέει ότι της αρέσει ο Μανώλης. Τη αρέσει ο ξάδερφος, έμαθε για τον ξάδερφο ότι τα πράγματα. Για τον Μανώλη δεν έχει κάνει τίποτα με τον Μανώλη. Έχει λέει συναισθήματα. Δεν έχω πληροφορίες που θέλω, θα βοηθούσα να το κάνω. Αλλά δεν πειράζει, καλές γιορτές με όλο το σόι του Μανώλη. Πολύ βοηθητικό είναι. Κανάτα. Καλησπέρα, Νικόλα. Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σου. Κάνουμε κάτι με το παιδί εδώ και 2 μήνες. Μπαμπαμ. Το καλό μεσημεράκι είναι κεφαλαία πια θεϊκό. Μόνη της. Η συμπεριφορά του απέναντί μου τέλεια και γενικότερα όλα είναι καλά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έχω αρχίσει να νιώθω πολλά παραπάνω από όσα θα έπρεπε και στη μέση είναι ακόμα η πρώην του. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γκουρού του έρωτα. Γιόνι. Σε ποιον έστειλε? Έστειλε σε σένα, αλλά έχεις δουλειά. Και οπότε απαντάω εγώ στα μηνύματά σου. Τι να κάνω, ναι, θέλω τη βοήθειά σου. Παρακαλώ, κάλεσε με, κάλεσε την. Πάρτε, βγάλ' την. Αυτό μου κάνει προγούλη εδώ, κονίξω. Καλησπέρα. 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 Α, τι, ο πιο νέος αρχικά. Για, έδειξα. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Καλησπέρα, γκουρού του έρωτα. Γκουρού του έρωτα, ρε Στέλιο. Είσαι οριακά για να φτάνεις να στείλεις μήνυμα εδώ που δεν έχουμε βοηθήσει ούτε τη σκιά μας. Αλλά θα σε ακούσω όμως, γιατί μπορεί να είσαι εσύ η πρώτη που πραγματικά να βρεθεί μια λύση. Μακάρι να με βοηθήσει, αλήθεια σου λέω. Μακάρι, για πες μου, παιδί μου, την ιστορία σου, τι γίνεται. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Εγώ αυτό το παιδί κάνω κάτι εδώ και 2 μήνες. 2 μήνες. Ναι. Και έχουμε πρόβλημα με την πρώην του. Γιατί, αυτή η πρώην πόσο καιρό ήταν μαζί? Ήτανε χρόνια. Και πόσο καιρό έχουν χωρίσει? Έχει κανένα τετράμπτο. Δεν περίμενε, σε 9 του Μακαρίτη, ωραιότατο. Μπράβο, ναι, δεν έκατσε παιδί... και πολύ μόνος, ναι. Το παιδί το ξέρω αρκετό καιρό. Και με το που είπε, γιατί κάναμε κάτι και συνεχίσαμε το σοβαρό. Να σε ρωτήσω, φύγε από το πηγάδι που μιλάς, δεν σε ακούω καθόλου. Εκεί δεν μπορώ να βοηθήσω. Πού είσαι? Ποια... Τώρα με ακούς καλύτερα. Όπα, όπα, όπα. Είχες hands free. Εντάξει. Λοιπόν. Έλα. Άρα λοιπόν, εδώ και 2 μήνες κάνετε κάτι με το παιδί αυτό, είχα μείνει εκεί που άκουγα. Η πρώην που ενοχλεί? Η πρώην του τον ενοχλεί, ναι. Όχι, πού ρώτησα? Η πρώην του που κολλάει. Όχι κολλάει. Πού ενοχλάει? Τι κάνει, στέλνει μηνύματα? Ενοχλάει στο ότι στέλνει μηνύματα, ναι. Απαντάει αυτός? Αυτός στα μηνύματα απαντάει, αλλά είναι πολύ ψυχρός. Δεν πρέπει να απαντάει. Το ξέρω, το έχω πει, αλλά δεν με ακούει, τι να τον κάνω. Οπα. Αρχικά η ρέμιση έχει πάρα πολλά. Όχι, συγγνώμη, συγχωρείς. Όχι, γιατί εδώ πέρα μου είπες ότι έχεις θέμα με την πρώην. Δεν είναι θέμα η πρώην, είναι αυτός το θέμα. Μην της... Η πρώην μπορεί να θέλει να κάνει όλη την εκστρατεία. Μόνο και μόνο για να του τη χαλάσει με σένα για να τον ξανακερδίσει. Το θέμα είναι τι κάνει. Ναι. Εγώ έχω καταλάβει από την όλη του συμπεριφορά ότι δεν τη θέλει. Απλά το θέμα μου είναι ότι αυτή τον ενοχλεί συνεχώς. Και μηνύματα και τηλέφωνα. Και γενικά είναι πολύ εκνευριστική. Την επέλεξε όμως να είναι μαζί της. Και αυτός εκνευριστικός θα είναι. Δεν πηγαίνουμε με κάποιον που δεν ταιριάζουμε. Εννοείται, και αυτός είναι εκνευριστικός. Δεν αντιλέγω.
Και τι κάνετε μαζί, γιατί δεν βρίσκεται κάποιο να μην είναι πορτοκαλάδα. Κοίτα, μαζί περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εσείς τώρα, αλλά... αυτό που λέμε, τα έχετε. Έχουμε πει ότι είμαστε μαζί σοβαρά και δεν κάνουμε κάτι με τρίτα άτομα. Τα μπέλα δεν έχουμε βάλει ακόμα. Άμα δεν πει τα μπέλα, είναι όμως ο χώρος εύκολος να έρθει να βάλει άλλο τα μπέλα. Το ξέρω ότι είναι εύκολο να μπει άλλο τα μπέλα. Εντάξει, αυτό... η ταμπέλα είναι όμως και αυτό, το ότι έχετε αποκλειστικότητα, είναι μία μορφή σχέσης, εννοώ. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Απλά εγώ αυτό που θέλω, σε αυτό που θέλω να με βοηθήσεις, γκουρού του έρωτά μου. Μπράβο! Νικόλα μου. Α, καλά. Με κοροϊδεύει η κοπέλα και ο Στέλιος. Όχι, δεν σε κοροϊδεύω, σοβαρά σε θαυμάζω. Ευχαριστώ, αγάπη. Και τα αγαπάω πάρα πολύ. Ευχαριστώ, μωρό μου. Στέλιο. Θέλω να μου πεις, εάν πρέπει να κάνω κάτι δραστικό μαζί της. Να έχω εγώ κάποια επικοινωνία μαζί της. Ή να το αφήσω να το κάνει αυτός. Όχι, κοίταξε. Εγώ πιστεύω. Ας μιλήσουμε σοβαρά 30 δευτερόλεπτα. Έτσι και μαζεμένο σε ένα βιντεάκι, ένα λεπτό δεν βγαίνει σοβαρότητα σε όλη τη σεζόν. Άκου να δεις τώρα. Είναι μια δική του υπόθεση, πρώτον. Ναι. Δηλαδή, εσύ αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να του δηλώσεις ότι αυτό δεν σου αρέσει. Mm-hmm. Ότι αυτό που γίνεται δεν σου αρέσει. Και από εκεί και πέρα, μόνο αυτός μπορεί να το σταματήσει. Εσένα δεν σου πέφτει λόγος, όσο και να ακούγεται παράτερο. Είναι mm-hmm. δικό του το θέμα. Είναι το παρελθόν το δικό του. Είναι η προηγούμενη σχέση του. Πρέπει να της βάλει όρια. Μπράβο. Να της πει αγάπη μέχρι εδώ. Τώρα προχωράω. Να κρατήσουμε μια φιλική επαφή λίγο διάσπαρτη. Γιατί και το τετράμινο δεν είναι εύκολο. Είναι λίγος mm-hmm. ο καιρός. Και πόσο καιρό ήταν μαζί, δεν μου είπες ποτέ, δεν είναι ωραίο. Χρόνια. Ή δύο ή τρία. Όχι, καθόλου. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι. Όχι, να τις. Κόψτο. Πες του. Εντάξει, Νικόλα. Αυτό, αγάπη, πιστεύω. Αν δεν κάνει κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, Νικόλα. Έγινε, αγάπη μου, καλές γιορτές.